Από τη Δευτέρα ξεκινάνε πάλι να λειτουργεί το νοσοκομείο, όχι βέβαια στους κανονικούς ρυθμούς όπως τακτικά ήταν πριν. Χειρουργία, απογευματινά ιατρία από ό,τι μπορώ Ακριβώς. Να διακρίνω, ε. Ναι. Άρα η προσέλευση θα είναι πολύ μεγαλύτερη και φυσικά και η επικινδυνότητα αυξάνεται παράλληλα. Τι φοβάστε περισσότερο, γιατί ακούτε κι εσείς και γίνεστε αποδέκτες καθημερινά όλων εκείνων των σχολείων που έχουν να κάνουν με επίκεντρο πάντα τη χρήση της μάσκας και δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθεί αυτό το μοντέλο εντός των νοσοκομειακών ιδρυμάτων της χώρας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σφιγμός που έχετε. Η μάσκα είναι απαραίτητη. Απαραίτητη για το προσωπικό, ναι. Για τους νοσηλευόμενους και για αυτούς δηλαδή, που κάνουμε κάποια εξέταση, τους τοποθετούμε μάσκα. Βέβαια, όσοι έρχονται στο νοσοκομείο, δεν είναι υποχρεωτικό μέτρο, άρα δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να φορέσουν μάσκα. Όσοι ήδη φέρουν, απλά τους λέμε ότι πρέπει να μην τη βγάλετε καθόλου. Είναι δύσκολο να απομονώσουμε τα περιστατικά εκτός του νοσοκομείου. Παρ' όλα αυτά, το έχουμε προσπαθήσει με πάρα πολύ κόπο και τουλάχιστον στο νοσοκομείο μας το έχουμε καταφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ενδότερα να δούμε ποιος είναι αυτός ο Γολγοθάς ο οποίος ανεβήκατε. Γιατί ναι, μεν είστε αναισθησιολόγος, μια θέση πολύ εξειδικευμένη και κρίσιμη, ιδιαίτερα το διάστημα το οποίο πέρασε. Δεν ξέρω αν και οι αρμοδιότητές σας πήραν μια διαφορετική μορφή, τροπή όλο αυτό το διάστημα, γιατί ο κορονοϊός, να φανταστώ, είχε και μια διαφορετική, τα κρούσματα κορονοϊού, οι άνθρωποι ήθελαν μια διαφορετική μεταχείριση. Πώς περάσατε όλο αυτό το διάστημα, βρεθήκατε στην πρώτη γραμμή, είδατε εκ των έσω πλέον την κατάσταση πώς εξελίσσεται και επιτρέψτε μου από όσα γνωρίζω, νομίζω, επειδή γνωρίζετε καλά και στο κομμάτι της διαχείρισης των κρίσεων της υγείας, ηγηθήκατε εκεί στο ΚΑΤ μιας πολύ μεγάλης συντονισμένης προσπάθειας, έτσι ώστε να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα, αν μπορώ να το πω πιο λαϊκά, όλων εκείνων των σοβαρών κρουσμάτων. Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε όχι μόνο εγώ, αλλά μια ολόκληρη ομάδα, η οποία εντάξει ήμουν επιστημονικά υπεύθυνη, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη διασπορά των κρουσμάτων. Αυτό έπρεπε να κάνουμε ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο να προσαρμόζεται στις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου μας. Έπρεπε λοιπόν να χαρτογραφήσουμε το νοσοκομείο, να δούμε τις ευαίσθητες ζώνες, τους ευαίσθητους χώρους, τις θερμές ζώνες όπως λέμε, ναι, και να μπορέσουμε να λειτουργήσει έτσι το νοσοκομείο. Το πιο σημαντικό ήταν να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα περιστατικά εκτός του νοσοκομείου. Άρα αυτό έπρεπε να φτιάξουμε χώρους ώστε να μπορούν όχι μόνο να μπορέσουμε να τα εκλιλατίσουμε, αλλά και να τα κρατήσουμε εκεί ακόμα και να μείνουν. Ναι. Όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα, ώστε σε περίπτωση που το ύποπτο αυτό κρούσμα επιβεβαιωθεί, να μην έρθει σε επαφή με κανένα μέσα από το νοσοκομείο και να αποφύγουμε τη διασπορά. Δημιουργήσατε δηλαδή ένα ιδιότυπο camp, αν μου επιτρέπετε ο όρος, μια διαδικασία η οποία ωστόσο δεν τη συναντάμε σε άλλα σημεία αναφοράς, τουλάχιστον στην ενδοχώρα, στην Ελλάδα. Ας πούμε εδώ στην Κρήτη, αν δεν απατώμε σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και Βενιζέλιο, δεν ξέρω αν έχουν διαμορφωθεί τέτοιοι χώροι. Δεν το γνωρίζω για τα νοσοκομεία της Κρήτης, να είμαι ειλικρινής. Ναι. Γιατί είχαμε εστιάσει στο δικό μας το νοσοκομείο μέρα-νύχτα. Αυτό που μπορέσαμε και κάναμε ήταν να κάνουμε μία πύλη εισόδου, που αυτό είναι για όλα τα νοσοκομεία. Και στην πύλη εισόδου είχαμε την τύχη να έχουμε ένα μεγάλο κτίριο που το διαμορφώσαμε έτσι, ώστε να υπάρχουν δύο θάλαμοι νοσηλείας και αντιμετώπισης των περιστατικών. Μάλιστα, λοιπόν. Όπου υπήρχε, ναι, εκεί πάντα μία νοσηλεύτρια. Ναι. Υπήρχαν φάρμακα, υπήρχε οξυγόνο, υπήρχαν τα πάντα, ώστε μπορούσε μέχρι να βγει το αποτέλεσμα να νοσηλευτεί και ο ασθενής. Νιώθατε μια επάρκεια από άποψη εξοπλισμού και ως ιατρικό προσωπικό και ως άνθρωποι φοβηθήκατε όλο αυτό το διάστημα μήπως καταρρεύσει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός? Φοβηθήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό ήμασταν σε εγρήγορση. Σε πλήρη εγρήγορση. Και παραμένετε, να φανταστώ, σε εγρήγορση, έτσι. Και παραμένουμε σε εγρήγορση και είμαστε ακόμα σε περισσότερη αυτή τη στιγμή, δηλαδή φοβόμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί η προσέλευση θα αυξηθεί ρακδαία. Γιατί το λέτε αυτό από εδώ και στο εξής, λόγω της άρσης των μέτρων? Η προσέλευση εννοώ των ασθενών, βέβαια. Γιατί μέχρι τώρα δεν ερχόντουσαν οι ασθενείς επειδή είχαν κάποιο ήπιο πρόβλημα. Ερχόντουσαν αυτοί που είχαν όντως σοβαρά προβλήματα. Και εκεί επίπτει η προσωπική ευθύνη, η ατομική ευθύνη, γιατί, ναι, πρέπει όλοι μαζί, σαν ομάδα, σαν χώρα, να συμβάλλουμε
σε αυτό. Γιατί αν ο καθένας παίρνει την ατομική ευθύνη ότι δεν θα πάει στο νοσοκομείο για κάτι που είναι πάρα πολύ απλό, για κάτι το οποίο είναι τακτικό, σε μια τακτική βάση, τότε θα μειωθεί και εκείνος, θα μειωθεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή διασποράς ή μόλυνσης, αλλά και ο περίγυρος. Ως αναισθησιολόγος, τι άλλαξε κατά την δική σας έτσι, επιμέλεια όλων εκείνων των κρουσμάτων, όλων εκείνων των ανθρώπων και γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί γίναμε γνώστες όλων εκείνων των νέων επιστημονικών δεδομένων για το πώς τελικά το σύστημα της δημόσιας υγείας της χώρας πλέον θα επεξεργάζεται όλα τα κρίσιμα περιστατικά. Είδαμε διαφορετικές και εναλλακτικές φαρμακευτικές αγωγές σε ανθρώπους οι οποίοι νοσηλευόντουσαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε ανθρώπους οι οποίοι παρέμεναν και παραμένουν σε κατοίκων απομόνωση και καραντίνα. Εσείς το δικό σας κομμάτι, ως αναισθησιολόγος, άλλαξε κάτι σε ααυτό το κομμάτι? Δηλαδή, τι θέλω να πω, άλλαξε η φαρμακευτική αγωγή, άλλαξε ο τρόπος που θα έπρεπε να προσεγγίζετε και να αντιμετωπίζετε πλέον τα περιστατικά? Ναι, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα, έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, τα οποία πρωταρχικός ρόλος είναι και η ασφάλεια του ιατρού και του νοσηλευτή, όλου του προσωπικού. Άρα αυτό σημαίνει ότι και το πιο έτσι σημαντικό, ότι άλλαξε η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, το οποίο έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στο τμήμα επιγόνων περιστατικών. Η αντιμετώπιση του αεραγωγού, η αντιμετώπιση όταν πρόκειται να βάλουμε έναν ασθενή σε εισαγωγή στην αναισθησία, να τον κοιμήσουμε. Όσον αφορά τη διαχείριση του αεραγωγού, και συγγνώμη που σας διακόπτω, τι άλλαξε, κυρία Καλογριδάκη? Έχουν προσαρμοστεί έτσι τα πρωτόκολλα ώστε να μειώσουμε τον αερισμό του ασθενής, του ασθενούς, να τον αερίζουμε με λίγα λίτρα οξυγόνο, ώστε να μην έχουμε διασπορά, και να διασωληνώνουμε τον ασθενή με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να μην ερχόμαστε σε επαφή με τα αεροσταγονίδια του ασθενούς. Κάποιες διαπιστώσεις που δημοσιεύθηκαν και στο διεθνή τύπο το προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν, θα ρωτήσω εσάς που είστε και πιο εξειδικευμένοι, ότι θα έπρεπε ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν ενδεχομένως σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να είναι μπρούμητα, έτσι ώστε ο αερογωγός να βρίσκεται σε μια καλύτερη θέση. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν έχουμε μπει σε τέτοια πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα είναι συγκεκριμένα και ειδικά εδώ στο τμήμα πηγών περιστατικών που πρέπει να διαχειριστούμε πηγόντως τον αεραγωγό, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, σας παρακαλώ, να δούμε ποιο είναι το επιχειρησιακό πλάνο. Αν έχετε εικόνα, γνωρίζω ότι συμμετέχετε τακτικά έτσι και σε κάποιες τηλεδιασκέψεις που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και με τους ειδικούς. Ποια είναι η επόμενη μέρα, πώς την βλέπετε κι εσείς, τι φοβάστε, τι ελπίζετε? Ελπίζουμε ότι θα τηρηθούν τα μέτρα όσο γίνεται δυνατόν και να μην έχουμε μια υποτροπή της λίμωξης. Φοβάστε την υποτροπή ή φοβάστε την επιδημιολογική έξαρση ως ένα δεύτερο κύμα πλέον στην Ελλάδα και πώς ενδεχομένως θα αντιμετωπιστεί μέσα στο εσωτερικό των δημόσιων δομών υγείας της χώρας μας? Ναι, το φοβάμαι και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι ο ιατρικός κόσμος και ο πολιτικός κόσμος, και γι' αυτό συνεχίζονται τα μέτρα. Ναι, μεν άρονται, αλλά όχι, δεν εξαλείφονται. Κυρία Καλογριδάκη, ήμασταν τυχεροί τελικά όλο αυτό το διάστημα? Τυχεροί ως λαός. Γιατί επειδή φοβηθήκαμε ότι τα μέτρα που έχουμε δεν θα επαρκέσουν και ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση καταστροφής ως χώρα, γιατί εδώ δεν μπόρεσαν άλλες χώρες που ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένες από εμάς να ανταποκριθούν. Άρα πόσο μάλλον εμείς, αν γινόταν μια μεγάλη καταστροφή, μια μαζική απώλεια υγείας που λέμε, η χώρα μας θα είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε ένα έγκαιρο επιχειρησιακό σχέδιο που ευτυχώς λειτουργήσε. Ευτυχώς τα μέτρα απόδοσαν. Και βέβαια τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, κυρία Καλογριδάκη, το ότι σε περίπτωση που μέσα στο καλοκαίρι ή αρχές φθινοπόρου, ας ελπίσουμε το καλοκαίρι θα πάνε όλα καλά, αλλά επειδή υπάρχουν οι απόψεις και οι φωνές που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε και θα έχουμε, έτσι λένε, επιστροφή του ιού μέσα στο φθινόπωρο, όλοι αναρωτιόμαστε τι θα γίνει από τη στιγμή που θα έχουμε και την άρση των μέτρων σταδιακά από τούδε και στο εξής. Τι θα γίνει και με τα άλλα έκτακτα περιστατικά, δηλαδή αναφέρομαι στα τροχαία, αναφέρομαι σε περιστατικά με καρδιοπαθείς, τι θα γίνει με τις ΜΕΘ. Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν εν της πράγμαση πλέον και όχι θεωρητικά.
Αυτός ήταν ο μεγάλος μας φόβος και σαν νοσοκομείο και σαν κάτι που θεωρούμαστε ότι είμαστε κέντρο τραύματος και ο όγκος των τροχαίων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είπαμε ότι αν τυχόν εμείς γίνουμε νοσοκομείο αναφοράς και θα πρέπει να κάνουμε το επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να αδειάσουμε το Τμήμα Πηγόνων Περιστατικών από αυτά τα περιστατικά και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε περιστατικά με λίμωξη από COVID-19, τότε τι θα γινόντουσαν όντως τα τροχαία. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς όσο καλό επιχειρησιακό σχέδιο και να έχουμε, δεν θα είχε καλό αποτέλεσμα. Η χώρα θα είχε κηρύξει κατάσταση αλάρμ. Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο πριν σας κάνω μια ερώτηση και για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, γιατί ξέρω ότι έχετε άποψη, ξέρω ότι έχετε τοποθέτηση για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με το εμβόλιο ή το φάρμακο τελικά που θα αντιμετωπίσουμε τον ιό. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και συγγνώμη που σας ξαναναφέρω τη συγκεκριμένη ερώτηση. Θέλω να μου πείτε το σχόλιο σας για τη μάσκα, γιατί ναι, βλέπουμε ότι εσείς όλοι οι οποίοι βρίσκεστε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην πρώτη γραμμή, φοράτε τη μάσκα, πρέπει να παίρνετε τα μέτρα ασφαλείας, έχετε τις δικές σας φοβίες. Όμως, κυρία Καλογρυδάκη, επιτρέψτε μου, αυτή τη στιγμή μας βλέπει κόσμος, μας βλέπουν γονείς, οι οποίοι γίνονται αποδέκτες καθημερινά όλων εκείνων των ενημερώσεων που λένε ότι αύριο, μεθαύριο, το παιδί θα πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο με μάσκα, είτε σε προαιρετικό στάδιο, είτε σε υποχρεωτικό. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε ή είστε υπέρμαχος της χρήσης, πέραν του νοσοκομείου, έτσι. Είμαι υπέρμαχος της χρήσης. Οι Τσέχοι ήδη το είχαν βάλει στα υποχρεωτικά, ήταν υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Είναι ουσιαστικά αυτός ο ιός που μεταδίδεται με τα αεροσταγονίδια. Άρα το μόνο που μπορούμε να προστατευτούμε και είναι το πιο σημαντικό, το πρώτο, είναι η μάσκα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περιορίσουμε τα αεροσταγονίδια. Άρα θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Μάλιστα. Κυρία Καλογρυδάκη, κλείνοντας, ξέρω ότι είχατε ένα πέρασμα και από τη Μεγάλη Βρετανία, λόγω και της δικής σας ιδιότητας. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που αναφέρουν ότι είμαστε κοντά στο εμβόλιο. Ναι. Κατά του ιού. Ναι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Σαν Τζόρτζ, στο νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό, έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες μία διαδικασία δοκιμής, όπου έχουν φτιάξει ένα εμβόλιο από ένα τύπο αδενοϊού μαζί με μία πρωτεΐνη η οποία ευθύνεται για τον COVID-19 και είναι στην πρώτη φάση, δηλαδή τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξεκινήσει η χρήση του εμβολίου αυτού. Θα καταγραφτούν μετά τους επόμενους μήνες ή παρενέργειες που έχει, εφόσον έχει, και έπειτα θα μπούμε στην επόμενη φάση, ότι μαζί με ένα άλλο εμβόλιο, το οποίο είναι για τη μηνυγκίτιδα, θα μπουν στη φάση για να δουν πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το εμβόλιο και αν όντως μπορέσει να προκαλέσει ανοσία για τη συγκεκριμένη λίμωξη. Μάλιστα. Και μιας μου δώσατε την πάσα, ανοσία μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε και κατά πόσο μπορούμε να το σηκώσουμε ως δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι. Αυτό. Αν μπορέσει όντως και αποδειχτεί ότι ένα εμβόλιο είναι αποτελεσματικό, θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε την λίμωξη. Μάλιστα.